στην παρουσία μας και στη συναναστροφή μας με αυτόν τον άνθρωπο, τουλάχιστον στη δική μου μέσα καρδία, ήταν ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήταν τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος. Εάν ήθελα να δω έναν τέλειον εν Χριστώ άνθρωπο, δηλαδή πώς κάμνει ο Χριστός τον άνθρωπο, ή ακόμα καλύτερα πώς έκαμε ο Χριστός τον άνθρωπο, πώς ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση, που δεν τον είδαμε εμείς τον Αδάμ πριν την πτώση. Συνετρίβει και έσπασε η εικόνα του Θεού και δεν τον είδαμε εμείς, δεν τον ξέρουμε. Έχουμε τον Αδάμ, τον νέο Αδάμ, τον Χριστό μας, αλλά και αυτόν δεν τον ξέρουμε ακόμα μέχρι να φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Έχουμε τους Αγίους όμως, που οι Άγιοι μας επαληθεύουν το Ευαγγέλιο και μας δείχνουν πώς ήταν ο άνθρωπος πριν την πτώση του, και πολύ περισσότερο πώς γίνεται ο άνθρωπος μετά την έλευση του Θεού στον κόσμο, τη σάρκωση του Θεολόγου, πώς γίνεται ο κενός ή Χριστό άνθρωπος, που είναι ανώτερος από τον προφητικό άνθρωπο, τον Αδάμ πριν την πτώση. Και πράγματι, ο Γέροντας Σοφρόνιος και όλοι οι Άγιοι, θα μου πεις γιατί ο Γέροντας Παΐσιος δεν ήταν, ο Άγιος Πορφύριος δεν ήταν, ήταν, όλοι οι Άγιοι ήταν, και πολλοί από εσάς έχετε αυτήν την κατάσταση πιθανόν. Αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν έκδηλο, τουλάχιστον στη δική μου έτσι αντίληψη. Αυτό απεκόμισα εγώ από τη συναναστροφή μου μαζί του αυτού του ανθρώπου, ότι ήταν ένας πραγματικά τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος. Κάθε κίνηση στην οποία έκαμνε, απλή, ανεπιτίδευτη, χωρίς και τα κόμπλεξ τα δικά μας που μας τρώει έννοια, μήπως παρεξηγηθούμε, μήπως γκίσουμε ένα παιδό και μήπως μας πούμε κάτι και κάνουμε και φτιάσουμε και ξέρω εγώ και δώσουμε δικαιώματα και ακούεις κάτι πράγματα καμιά φορά, τραβάς τα μαλλιά σου, λέει καλά και ζήσγε μου, καλά και κοιμάσαι, καλά και υπάρχεις δηλαδή, καλά και τρώει και πιάνει, γι' αυτό και μερικοί βάζουν και κρέας πάνω τους. Διότι όλη μέρα τρώμε το άγχος. Ενώ εμείς οι χοντροί δεν έχουμε έτσι ιστορίες. Είναι και εκφύσεως αυτό το καταβολή μας. Λοιπόν, έβλεπε στο γέροντα τον Σοφρόνιο, ευγενέστατος, πραγματικά πρίγκιπας, άρχοντας, ταυτόχρονα όμως άνετος, ταπεινός, απλός, ελεύθερος. Ελεύθερος από τέτοια πράγματα που το βλέπεις στα πρόσωπα άλλων ανθρώπων, μέχρι τα χαμόγελα ακόμα είναι ξύλινα, τέτοια τα κάνεις να σπάσουν, και τα χαμόγελα και τα ύφη και τα πράγματα και κινήσεις, ξύλινα πράγματα, φτιαχτά, άρρωστα, γιατί είμαστε άρρωστοι. Δεν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι να έχουμε ελευθερία και άνεση στην συμπεριφορά μας. Αυτό λοιπόν ο Άγιος Σοφρόνιος ήταν τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος, σε όλη την έκφαση των ενεργειών του και των λόγων του και της συμπεριφοράς του. Και με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν μπορεί κανείς να καταλάβει, να δει πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα ήταν πρώτης πτώσεως ο Αδάμ, πώς ήταν μάλλον, και πώς κάνει ο Χριστός τον άνθρωπο, πώς μας κάνει ο Χριστός. Θυμάμαι μια φορά είχα πάει σε ένα γυμνάσιο να εξομολογήσω πριν γίνω Μητροπολίτης εδώ στη Λεμεσό. Με έφερε μια δασκάλα, μια καθηγήτρια θεολόγος, με έφερε στο σχολείο της να εξομολογήσω. Ήμαν τότε στη Μονή Μαχαιρά, δεν κάνω λάθος. Και επειδή ήθελα κι εγώ να δω τι γίνεται στα σχολεία με τα παιδάκια και τα λοιπά, λέω εντάξει, να έρθω ένα-δυο μέρες να εξομολογήσω. Όταν ήρθα όμως διεπίστωσα ότι η καημένη η καθηγήτρια ήταν καταπιεσμένη, μέσα σε έναν άγχος, σε μια αγωνία. Μήπως γίνει κάτι, ανακοιτούσα, ας πούμε, ξέρετε κάτι, δεν θέλω κορί μου τίποτε, σίγαζε. Α, θέλω να σου πω, μια αγωνία, μήπως διψάτε, έδιψω. Άμα διψήσω να σου πω, μήπως πεινάτε, έμπεινω. Μήπως το τραπεζομάντιλο στράβωσε, μήπως έσκασε με. Ήρθε μια μαθήτρια, η οποία μου λέει, ήταν και της εκκλησίας κοριτσάκι. Μου λέει, πάτερ, έχω μια απορία, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Λέω, τι θέλετε να με ρωτήσεις. Μου λέει, θέλετε να πείτε ότι αν θα γίνω σαν της εκκλησίας, να γίνω σαν η καθηγήτρια μου. Καλή ψυχή η καθηγήτρια, καλή, πολύ καλή. Αλλά την έφαγε το άγχος.
η καλή εικόνα, το να δώσει καλή εικόνα, μήπως συμβεί κάτι, μήπως υπάρχει μια έλλειψη, μήπως παρεξηγηθεί κάτι. Και ξέπεμε μια εικόνα μιας έτσι καταπιεσμένης προσωπικότητας. Εντάξει, είπα, της πήγα κακό σου κόρη μου να γίνεις έτσι. Εντάξει, μη κοιτάς, οι μεγάλοι άνθρωποι αυτοί, άλλος πως είμαστε εμείς οι γέροι. Αλλά πράγματι, ο εχριστό άνθρωπος χαρακτηρίζεται από την άνεση και την ελευθερία του Χριστού. Έτσι ήταν οι σύγχρονοι Άγιοι. Γι' αυτό και αναπαύονταν οι πάντες κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν αισθάνονταν, ας πούμε, άβολα, δεν αισθάνονταν ότι τους κατέκριναν ή τους περιφρονούσαν ή ότι τους εμείωναν ή ότι τους ειρωνεύονταν ή ότι τους ελέλεχαν ή ότι τους απέρριπταν, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολλήν αγάπη και είχαν ελευθερία και άνεση. Δεν ήθελαν να σκεφτούν πονηρά. Θυμάμαι τον γέροντα μας τον Αείμνηστο, ο οποίος εμείς πηγαίναμε καμιά φορά, λέει, γέροντα, πρόσεχε, από τον τάδε, από τον τάδε, από την τάδε. Λέει, ακούστε παιδιά, εγώ πονηρός στα γεράματα δεν γίνομαι. Δεν θέλω να σκέφτομαι πονηρά. Σκέφτεστε εσείς που θέλετε. Εγώ θα σκέφτομαι όπως αισθάνεται η καρδία μου. Δεν ήθελε να πονηρεύεται. Δεν ήθελε να ακούει πονηρά πράγματα για τους άλλους ανθρώπους. Δεν ήθελαν οι άνθρωποι του Θεού να έχουν πονηρές σκέψεις και διαλογισμούς μάταιους για τους αδερφούς τους. Και είναι αυτό το οποίο σας το είπα και τότε να μελετούσαμε την προς Κορυνθίους πρώτη επιστολή. Πραγματικά όταν μελετήσαμε την επιστολή αυτή και φτάσαμε εκεί που λέγαμε για τον ύμνο της αγάπης, ότι η αγάπη ουλογίζεται το κακό, εκεί κατάλαβα πραγματικά και αυτούς τους γέροντες που ενώ ήταν πανέξυπνοι, είχαν δει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ήταν έξυπνοι άνθρωποι, δεν ήταν βλάκες, δεν ήταν χαζοί, δεν ήταν αφελείς, δεν ήταν, ξέρω εγώ, κοιμισμένοι. Ήταν πανέξυπνοι άνθρωποι, πανέξυπνοι. Σε οτιδήποτε, και στα μηχανολογικά και στα χτιστικά, ήταν δεξιοχέριδες, ήταν έξυπνοι άνθρωποι, πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Εν τούτης όμως ένα μωρό μπορούσε να τους απατήσει, διότι δεν ήθελαν να λογίζονται το κακό. Και αυτό εμένα με έσκαγε, ιδίως με τον γέροντα μας. Λέγα, καλά, δεν το καταλαβαίνει ότι αυτός που του μιλά τώρα είναι πονηρός, του ξεγελά, τον πλησιάζει με τρόπο να τον εκμεταλλευτεί. Πήγα μερικές φορές, του πω, γέροντας, εκμεταλλεύεται. Α, μάνα μου, Χριστέ μου. Με άρπαξε μια φορά, με κάνει δικαστήριο. Με τραβούσε. Να γίνει δικαστήριο εδώ και τώρα. Να σου πω εγώ, άθε με εκμεταλλεύεται. Γέροντα μου, από αγάπη σου είπα εγώ. Τίποτα, δεν δεχόταν. Και εγώ έσκαγα και λέγα, καλά, δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν ήθελα να το καταλάβω. Δεν ήθελα. Ο πατήρ Θεόκλητος του Διονυσιάτης, ένας τόσο μεγάλος, δυνατός νους, πατερικός. Ένα μικρό παιδάκι να πήγαινε κοντά του, μπορείς να μου κάνει να του κάνει ό,τι θέλει. Απλώς. Δεν ελογίζοντα το κακό. Διότι η αγάπη ουλογίζεται το κακό. Δεν θέλουν να σκέφτουν το κακό. Όχι, δεν μπορούν. Μπορούν άμα θέλουν. Αλλά δεν θέλουν. Αποβάλλουν το κακό. Αποβάλλουν το κακό. Και θυμάμαι μια φορά μας έλεγε ο γέροντας ότι καμιά φορά, λέει, που μου λέτε έτσι για τον ένα και για τον άλλο, πάω να βάλω κι εγώ ένα λογισμό και απορρέ, παιδί μου. Μπορεί πράγματι να έχουν δίκιο οι πατέρες που μου λένε ότι είναι πονηρός αυτός ο άνθρωπος και ήθελε να με εκμεταλλευτεί. Και με έρχεται, λέει, κάμω είμαι το. Και μόνο που σκέφτομαι αυτό το πράγμα, που δέχομαι έναν κακό λογισμό για τον αδερφό μου, μου έρχεται και αναγούλα. Πού να ακούσουν τις αρχικές αμαρτίες. Μια φορά κάνω με σπερινό στη σκήτη, βλέπω τον γέροντα ότι τρέχει στην αυλή και κάνει με τους. Τι αρρώστησε, φαίνεται, παθαίνει η καρδία του, ποιος ξέρει. Τρέχουν οι πατέρες να τους συμμαζέψουν. Λέει, αφήστε με, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Τι είτε, πήγαινε και το εξομολογήθηκε μια σαρκική αμαρτία. Και για πρώτη φορά άφησε τον νου του να σκεφτεί τι είναι αυτό το πράγμα που του είπε ο άλλος. Αυτά που ακούμε εμείς κατά κόρο. Χιλιάδες φορές την ημέρα. Λοιπόν, το συνέλαβε μέσα στο νου του και του ήρθε τόσο πολύ αηδία. Που έτρεχε και καμιά με τους. Λέω κι εγώ καμιά φορά που εξομολογώ, πού είσαι γέροντα να δεις τι τραβούμε εμείς. Τι τραβούμε εμείς που μάθαμε όλες τις κακίες απ' έξω και νεκατωτές. Λοιπόν, ο Θεός κάνει τον άνθρωπο τέλειον. Τέλειον, όταν κατοικήσεις τον άνθρωπο ο Θεός γίνεται ο άνθρωπος τέλειος.
γίνεται αθώος, αποκτά χαρίσματα. Τα χαρίσματα όμως είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας. Όπως ο Άγιος Πορφύριος που είχε τόσο μεγάλα χαρίσματα, για δύο λόγους, ήταν καθαρός στην καρδία, αλλά ήταν και στον κόσμο. Και επειδή ήταν στον κόσμο, έπρεπε να έχει χαρίσματα για να διακονεί τη σωτηρία των ανθρώπων. Οι ασκητές, οι ερημίτες, δεν έχουν αυτά τα χαρίσματα κατά κόρον. Έχουν κατάσταση μεγάλη πνευματική, αλλά δεν ενεργούν τα χαρίσματα αυτά τόσο πολύ, γιατί δεν τους χρειάζονται. Δεν τους χρειάζονται. Έχουν χαρίσματα κρίτωνα όμως. Το χάρισμα της αγάπης, της θείας αγάπης, της ταπεινώσεως, της θεολογίας, του λόγου του Θεού, που στα μάτια των ανθρώπων δεν φαίνεται έντονα. Άλλο να πάει στον άλλο και σου πει μια προφητεία και σου πει ότι έτσι και έτσι θα γίνει, ξέρω, σε 5 μέρες. Θαυμάζουμε, α, είπε μας να μπορεί να γίνει. Είπε μας το όνομα μας, είπε μας, ξέρω εγώ, τι μας απασχολούσε. Ενώ αυτά είναι κατώτερα χαρίσματα. Τα χαρίσματα των μεγάλων Αγίων, του Αβάντονίου, του Σιλοανού, του Ιωσήφ, του Ησυχαστού και όλων αυτών, τα μεγαλύτερα, διότι είχαν την θεία αγάπη, που είναι το πλήρωμα των μυστηρίων και των χαρισμάτων. Αλλά στα μάτια των ανθρώπων δεν φαίνεται. Δεν βλέπεις τι έχει μέσα στην καρδία του άλλος άνθρωπος. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα χαρίσματα, τα οποία δίνει ο Θεός σε ανθρώπους Αγίους και πνευματικούς, για την οικοδομή των αδελφών τους και την οικοδομή της Εκκλησίας. Μεταποιούνται λοιπόν οι αρετές σε χαρίσματα. Και έτσι φαίνεται πως έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Και δεύτερος λόγος για την οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Και είναι μια ευλογία από τον Θεό σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που έχουν τα χαρίσματα αυτά ταλαιπωρούνται, διότι είναι μια οδύνη, μια βάσανος το να βλέπεις την πορεία του ανθρώπου και να μην ακούει ο άνθρωπος να κάνει μια αναστροφή της πορείας του. Θυμάμαι, μας έλεγε μια ο Άγιος Παΐσιος, όταν ήταν ακόμα στην Καψάλα, στον Σταυρωμένο, που είχα μια φορά εκεί που καθόμαστε, και λέει, τώρα καταλαβαίνω τη μεγάλη οδύνη των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, που έβλεπαν, αφού ήταν προφήτες, έβλεπαν που πορευόταν ο λαός, τους έλεγε ο Θεός το θέλημα του, έλεγαν στον λαό το θέλημα του Θεού, ο κόσμος δεν άκουγε αυτά που έλεγαν οι προφήτες, φώναζαν αυτοί, οδύρονταν, πονούσαν για την πορεία του λαού του Θεού, και όταν έρχονταν τα βάσανα, βασανίζονταν και εκείνοι μαζί με το λαό του Θεού. Και είχαν πραγματικά μεγάλη οδύνη και μεγάλο σταυρόν οι προφήτες. Γι' αυτό και πολλοί δεν ήθελαν να προφητεύουν. Και έχουμε παραδείγματα ακόμα και στους Αγίους του Γεροντικού, που εδόθηκε σε αυτούς χάρισμα προφητείας και διοράσεως και προοράσεως, και δεν το ήθελαν. Παρακάλεσαν τον Θεό να το φύγει από την καρδία τους. Να μην το έχουν. Δεν ήθελαν να βλέπουν. Δεν ήθελαν να βλέπουν γιατί πονούσαν με τον κόσμο όταν έβλεπαν την οδυνηρή πορεία του κόσμου μακράν του Θεού. Επίσης, εκείνο το οποίο έρχεται στην καρδία του ανθρώπου μετά την έλευση του Χριστού είναι η μεγάλη ειρήνη. Όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Όλα αυτά κατοικούν στον άνθρωπο και γίνεται ο άνθρωπος πραγματικά έναν χάρμα οφθαλμών. Χαίρεσαι να τον βλέπει.